κατέθεσε ο κ. Χαϊκάλης και έγινε έκθεση εγχειρήσεως και του πρωτότυπου καταγραφέα και της δισκέτας αντίγραφο. Από αυτές τις δύο συνομιλίες αντίγραφο κράτησε και ο κ. Χαϊκάλης και εγώ για λόγους ασφαλείας. Έχω καταθέσει δύο αντίγραφα σε συμβολογράφους στο εξωτερικό για λόγους ασφαλείας και ο κ. Χαϊκάλης για λόγους ασφαλείας συναντήθηκε με τον φίλο του τον κ. Λαζόπουλο για οτιδήποτε συμβεί και του έδωσε ένα αντίγραφο από αυτή τη δεύτερη συνομιλία. Στη δεύτερη συνομιλία του υπόθηκε ότι θα γίνει ραντεβού για να του φέρει τα πρώτα λεφτά. Συμφωνήσαμε με τον εισαγγελέα τον Γιάκο και τον εισαγγελέα Παναγιωτόπουλο να δημιουργηθεί ειδική ομάδα της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να συλληφθεί επαυτοφόρο ο Μεσάζων φέρνοντας τα χρήματα. Είπαμε από κοινού ότι εμπιστευόμαστε και εμείς βεβαίως τον ταξίαρχο της ελληνικής αστυνομίας στην ασφάλεια του κ. Παναγιώτη Στάδη. Ο κ. Στάδης ήρθε, συγκρότησε ειδική ομάδα που πήγε στο σπίτι του κ. Χαϊκάλη και οι αστυνομικοί ήταν έτοιμοι να τον συλλάβουν με επαυτοφόρο με τα χρήματα προκειμένου να τεκμηριωθεί και το αδίκημα της δωροδοκίας πέρα της απόπειρας δωροδοκίας. Δύο λεπτά πριν από τη συνάντηση, ο Μεσάζων του τηλεφώνησε και του λέει «Δεν έχουμε, το ακυρώνω, καλά Χριστούγεννα και φεύγω». Είτε ειδοποιήθηκε, είτε κατάλαβε ότι είχε παγιδευτεί. Όσον αφορά τον Μεσάζοντα. Τον Μεσάζοντα τον εγνώρισα στο γραφείο του Πρωθυπουργού του κ. Σαμαρά όταν ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μεσάζων ήταν στέλεχος, όπως ο ίδιος δήλωνε, της τράπεζας Deutsche Bank, όπως ο ίδιος κατά δήλωσή του έλεγε. Είχε πολύ καλές γνώσεις στα οικονομικά και μάλιστα αυτοδιαφημιζόταν ότι υπήρξε και σύμβουλος και της προηγούμενης κυβέρνησης του Πασόκ και ο κύριος Σταμάτης, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, σημερινός υπουργός μου, τον υπέδειξε προκειμένου να καταθέσει στην έρευνα που γίνονταν όταν ήμουν βουλευτής Νέας Δημοκρατίας για τα CTS. Ο συγκεκριμένος Μεσάζων κατέθεσε για την υπόθεση των CTS με την ιδιότητα που είχε ως τραπεζικός και γνώστης και τα λοιπά των προϊόντων αυτών, των CTS και ούτω καθεξής. Όταν έφυγα τη Νέα Δημοκρατία, διότι είδα πια ότι βασικά η υπόθεση αυτή έπρεπε να ταχθεί για να προστατευτεί ο Γιώργος Πανδρέου, ο συγκεκριμένος μου είπε ότι εγώ θα ακολουθήσω εσένα, έχω καταθέσει και στη δικαιοσύνη για τα CTS και μάλιστα έγραφα και στο διαδίκτυο με το ψευδόνυμο Δευκαλίων άρθρα αντιμνημονιακά πολύ ισχυρά και υπήρξε και ένας άνθρωπος που μας συμβούλευε σε θέματα οικονομίας. Με ακολούθησε δε και σε συναντήσεις ο οποίος γινόταν ένας άνθρωπος ο οποίος τον είχε εμπιστοσύνη. Μετά την άνοιξη του 2013 μου ανακοίνωσε ότι θα πάρει δουλειά σε μια ελληνική τράπεζα, στην τράπεζα Πειραιώς, αλλά θα σταματήσει να κάνει αντιμνημονιακό αγώνα και δεν μπορεί να συνεργαστούμε πλέον. Του ευχήθηκα καλή τύχη, απαγόρησε. Και όπως μαθαίνω, απελήθη από την τράπεζα Πειραιώς τον Ιούλιο φέτος. Άρα δεν είναι σήμερα στέλεχος αυτής της τράπεζας. Και το λέω αυτό διότι δεν θέλω με κανέναν τρόπο να μείνουν σκιές ότι από πίσω κρύβονται τραπεζίτες ή κάτι άλλο. Αυτό θα το διερευνήσει η δικαιοσύνη του κρύβεται. Το υλικό αυτό, το πρωτογενές υλικό και τα συστήματα καταγραφής είναι στην εισαγγελία. Βρίσκονται στο χωριεμό του κυρίου Δογιάκου και πιστεύω, ξέχασα να σας πω ότι μετά την δεύτερη απόπειρα που έφυγε ο Μεσάζων από το σπίτι του κυρίου Χαϊκάλη και τελικά δεν συνελήφθη από αυτό το χώρο. Γιατί δεν ήρθε. Έφυγε, ήταν τέλος πάντων ακύρωση στο ραντεβού. Ο κύριος Χαϊκάλης μετέβη με τον προανακριτικό υπάλληλο της αστυνομίας στη Γαδά, όπου έδωσε κατάθεση και το όνομα του συγκεκριμένου Μεσάζοντα. Μάλιστα ψάχνανε να βρουν το πατρόνυμο και τη διεύθυνση και αναγκαστήκαμε το βράδυ να ανοίξουμε το γραφείο και να δούμε την ένορκη κατάθεση που είχε δώσει για την υπόθεση των CDS, όπου εκεί ανέφερε και το πατρόνυμο και την διεύθυνση κατοικίας. Ενημερώθηκα εν συνεχεία και από τον κύριο Χαϊκάλη αλλά και από τον ταξίαρχο κύριο Παναγιώτη Στάθη
ότι μετά την κατάθεση αυτή έφυγε η δικογραφία τη νύχτα και πήγε στον εισαγγελέα Παναγιωτόπουλο για να διατάξει τα περαιτέρω. Άρα, δικαιολογία ότι δεν έχει στα χέρια του το όνομα η δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Εξάλλου και ο ίδιος ο κύριος προϊστάμενος εισαγγελίας διέψευσε τις οποιασδήποτε ανακοινώσεις. Το υλικό αυτό βρίσκεται στα χέρια μας. Και είδα την ανακοίνωση προλίγου της εκπροσώπου της κυβέρνησης που λέει για λόγους δημοσίου συμφέροντος πρέπει να δοθούν αμέσως στη δημοσιότητα στοιχεία. Αν δεν υπάρχουν, να κινηθούν αμέσως οι νόμιμες διαδικασίες εναντίον των δραστών αυτής της άδειας ιστορίας. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν δύο νομικές απόψεις. Η μία νομική άποψη είναι ότι το υλικό αυτό, εάν δοθεί στη δημοσιότητα, θα αποτελεί αδίκημα, κακούργημα για παραβίαση προσωπικών δεδομένων ή για αποκάλυψη κτλ. Και υπάρχει και άλλη νομική άποψη που λέει ότι είναι διαρκές το έγκλημα μέχρι τις 29η, δηλαδή που θα διεξαχθεί η τελική ψηφοφορία. Και επειδή εμείς δεν θέλουμε να μείνει τίποτα κρυπτό υπό τον ήλιο, δύο από τα αντίγραφα της δεύτερης συναντήσεως, τα οποία είναι με καθαρισμένο ήχο και με εικόνα, διότι υπήρχε και βίντεο από την πρώτη που έχει μπει, θα τα στείλω αυτή τη στιγμή. Το ένα στον Υπουργό της Δικαιοσύνης, ο οποίος εάν είναι σε αρμονία με την εκπρόσωπο την κυβερνητική, του ζητώ να το δώσει τώρα στη δημοσιότητα με τη δική μας άδεια και πιστεύω και του κ. Χαϊκάλη. Και το δεύτερο αντίγραφο θα το στείλω στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον κύριο Μαϊμαράκη, ζητώντας να ενημερωθούν άμεσα οι αρχηγοί των κομμάτων και αν εκείνος το κρίνει, να δοθεί στη δημοσιότητα. Δηλώνω πάντως ότι μέχρι την διεξαγωγή της πληροφορίας, εάν τελικά η κυβέρνηση κάνει πίσω και δεν κάνει πραγματικότητα την εντός εισαγωγικών απειλή της κυρίας Βούλτευση και αποκρύψει ο Υπουργός Δικαιοσύνης το υλικό, όπως επίσης και αν ο Πρόεδρος της Βουλής δεν το ανεχειρίσει στους αρχηγούς των κομμάτων, θα αναλάβω προσωπικά το κόστος να το δημοσιοποιήσω με οποιαδήποτε ευθύνη ποινική δική μου. Ζητώ αυτή τη στιγμή, εάν δοθεί άδεια από τον εισαγγελέα ή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να προβάλλουμε εδώ ενώπιόν σας μέρος του υλικού. Εάν η άδεια δοθεί αυτή κατά τη διάρκεια της συνεντεύξης, θα το δείτε αμέσως και θα μοιραστείτε εσάς. Αλλιώς θα γίνει όπως εσένα. Αυτά ήθελα να πω. Θέλω να ξέρετε ότι υπάρχουν και άλλες υποθέσεις πιέσεων σε βουλευτές, οι οποίες δεν μπορέσαμε να τις αποδείξουμε δικονομικά. Αυτά που γίνονται είναι πρωτοφανή. Όπως επίσης θέλω να σας πω ότι εμείς θα ζητήσουμε από την εισαγγελία, διότι κατά τη διάρκεια που γινόντουσαν αυτοί οι διάλογοι, είναι καταπληκτικό το πώς συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι είχαν την πληροφόρηση ότι ο κ. Χαϊκάλης φέρνει και δεν θα ψηφίσει σίγουρα. Το δημοσιεύανε. Αυτό πιθανώς να οδηγήσει σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Κύριε Χαϊκάλη. Θα πατήσω αργότερα τις ερωτήσεις. Τα μικρόφωνα πάλι. Τα μικρόφωνα. Καλύτερα.